Στο στόχαστρο τη Άλκη τη, που είπε ότι θα τη σκότωνε κιόλα με τραγικό τρόπο. Με τραγικό τρόπο. Ντροπή. Έχει ένα σύμμαχο, φαίνεται να έχει, που είναι ο σύντροφό τη. Κορίτσια μου. Είναι ο σύντροφό τη, εγώ θα πω ο άντρα τη. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί, αλλά είναι ένα με τη Σπυριδούλα. Μα μιλά λοιπόν αποκλειστικά, γιατί να πούμε πω η Σπυριδούλα έχει δεχτεί πειρά και εκτό παιχνιδιού. Δηλαδή, αν ανοίξετε Twitter, Instagram κτλ., παιδιά, δεν ξέρω τι θα συμβεί αν αυτή η κοπέλα ανοίξει το λογαριασμό τη. Θα πάθει σοκ. Είναι μόνο αρνητικά σχόλια. Μα μιλά λοιπόν αποκλειστικά. Λέει για τη θέση του και για τη Σπυριδούλα που εκείνος γνωρίζει, αλλά και για την αναβολή που θα γίνει στο γάμο λόγω του παιχνιδιού. Για να δούμε. Η Άλκης της βγήκε από το MasterChef, αλλά η εκστρατεία εναντίον της Σπυριδούλας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Πώς θα... Είναι πολύ χλειώδης άνθρωπος. Όχι, δεν είναι καλύτερη μαγείρισα από μένα, αλλά είναι πιο επαγγελματίας καλής ελίσεως, θα πω. Είναι σαν τη χλαπάτσα, όπου την πετάς κολλάει. Το γλυφτρώνει που λέμε. Η μοναδική κούπα που θα σηκώσει η Σπυριδούλα είναι αυτή του καφέ. Και του νερού που θα πίνει. Τι κακό να έκανε και όντως να είναι αλήθεια όλα αυτά που έλεγε, ας πούμε, η Άλκης της. Και αλήθεια να είναι όλα αυτά. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους χαρακτηρισμούς για έναν συνάνθρωπο. Θα είναι να αγαπάς τον φίλο σου το ίδιο, τον άνθρωπο. Πώς μπορείς να είσαι άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σπυριδούλα, περιμένω το προσκλητήριο. Για το προσκλητήριο γάμου της Σπυριδούλας μιλάει το αποχαιρετιστήριο γράμμα του πρώην συμπαίκτη της στο MasterChef. Ο σύντροφος της παίκτριας, με τον οποίο ετοιμάζονται να παντρευτούν, μιλώντας στην εκπομπή, δείχνει δυσαρεστημένος από τα σχόλια που γίνονται για την αγαπημένη του. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, πολύ αφόρμητος, δίκαιος, θα έλεγα. Πράγμα που σε κάποιους το πειράζει αυτό σε μερικούς, ο αυτοαρνητισμός που έχει. Και ίσως γι' αυτό περισσότερο να ακούγονται αυτά τα λόγια που λένε για τη Σπυριδούλα. Αυτή η κόντρα ανάμεσα στις δύο παίκτριες του MasterChef ξεκίνησε χωρίς κανένας να θυμάται πώς και γιατί, αλλά κλιμακώνεται χωρίς όρια. Όχι φιλενάδες τώρα, συγκάτοικοι, είμαστε όλοι στην τρέλα. Γελάω. Πέτρες, ντουβάρια, γελάνε όλα. Γελάνε και οι πέτρες. Φιλεναδίτσες, συγκάτοικοι, τι είμαστε. Αλήθειες θέλω. Δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιπάσεις χαρακτήρων μέσα σε ένα σπίτι με τόσα άτομα. Σίγουρα θα ταιριάξουν κάποια πρόσωπα μεταξύ τους. Τώρα το επίπεδο του καθενός το ορίζει ο ίδιος για να χρησιμοποιεί τέτοιους χαρακτηρισμούς για έναν συνάνθρωπο. Πάντως όλα δείχνουν ότι η Άλκης δεν δείχνει διατεθειμένη να σταματήσει αυτή την εξτρατεία.